Αλλά όχι από τον κύριο Γερμανική πλευρά. Αλλά και από τον κύριο Λαντ και τον κύριο Ρέντς υπάρχει μια θετική. Έχει εκδηλωθεί μια θετική διάθεση απέναντι σε αυτή την ελληνική πρωτοβουλία. Υπάρχει βεβαίως το μεγάλο πρόβλημα, το αιώνιο αγκάθι της Ευρώπης αυτή την περίοδο, που είναι η πολιτική Μέρκελ-Σόιμπλε. Η γερμανική πολιτική. Βέβαια για πρώτη φορά, και αυτό που το επισημάνουμε. Στην ίδια γραμμή είναι και η κυρία Μέρκελ, πιστεύετε? Πιστεύω ότι είναι στην ίδια γραμμή, αλλά όχι με την επιθετικότητα του κυρίου Σόιμπλε. Αυτό βγήκε χθες και από τη συνομιλία του Πρωθυπουργού. Δεν έχω ενημέρωση για τη συνομιλία καμία. Και φαντάζομαι ότι η συνομιλία θα έχει ένα θετικό αποτέλεσμα, να μην υπάρχουν παρανοήσεις για το ποια είναι η στάση της ελληνικής κυβέρνησης. Ναι. Όμως, και θέλω να το τονίσω αυτό, από το Βερολίνο έχουμε δύο θετικά στοιχεία αυτές τις μέρες. Μπορεί επισήμως και κυρίως εννοώ από την πλευρά του κ. Σόιμπλε να υπάρχει αυτό το ύφος τελεσιγράφου και υποτίμησης του ελληνικού λαού ότι έκανε λάθος και τον λυπάται και πάει λέγοντας που ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη όμως έχουμε μια διαφοροποίηση σημαντική του κυβερνητικού εταίρου των Σοσιαλδημοκρατών με τον κύριο Γκάμπριελ, ο οποίος βλέπει θετικά την πρωτοβουλία να την κουβεντιάσουμε την ελληνική. Και έχουμε και από την πλευρά της κυρία Μέρκελ, και εδώ θέλω να απαντήσω στο ερώτημά σας, μια σιωπή. Δεν υπάρχει δημόσια δήλωση. Λέτε, ναι. Σήμερα το μεσημέρι θα τοποθετηθούν, θα ακούσουμε τι θα πούνε ως κυβέρνηση. Η σιωπή αυτή μας δίνει την δυνατότητα να εκτιμήσουμε ότι κάποιες διεργασίες υπάρχουν. Πάντως είναι βαρύ για το Βερολίνο να εμφανίζεται αυτό ότι είναι απομονωμένο από την κινητικότητα της Ευρώπης σήμερα. Η επιστολή που έστειλε η ελληνική πλευρά είναι το όριό της. Διότι η αλήθεια είναι ότι τα όσα περιλαμβάνονται στην επιστολή ως αίτημα για την παράταση είναι σε μια απόσταση από τις αρχικές δικές σας τοποθετήσεις. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, διαπραγμάτευση γίνεται και επομένως διαμορφώνονται οι θέσεις του καθένα. Ο πυρήνας είναι ο ίδιος. Αυτό μπορώ να το συζητήσω μετά πάρα πολύ. Βεβαίως. Αλλά λέω, είναι το όριο. Ο πυρήνας είναι ο ίδιος και ως προς τον πυρήνα δεν υπάρχει καμιά δυνατότητα υποχώρησης ούτε μισού βήματος. Ως προς τον πυρήνα. Ως προς τις τακτικές είναι άλλη συζήτηση. Και μπορείτε να τις κουβεντιάσετε. Ναι, αλλά λέω. Η επιδίωξή μας είναι στη βάση, επαναλαμβάνω, δύο σοβαρών πολιτικών που έχουμε εντολή από τον ελληνικό λαό. Δηλαδή, πρώτον, να μην συνεχιστεί ένα πρόγραμμα σκληρής λιτότητας. Και δεύτερον, να αρχίσει η συζήτηση για το χρέος. Είναι βασικές επιλογές αυτές. Ναι. Το πώς θα γίνουν κουβεντιάζουμε την τακτική, αλλά αυτές είναι ο πυρήνας, ο στόχος, η στρατηγική. Σε αυτές τις επιλογές δεν κάνουμε πίσω. Ούτε μισό έχετε βήμα. Έχετε κάνει πάρα πολλά βήματα πίσω, όχι, κύριε Φίλτρο. Μην συζητήσουμε για το πώς έχετε κάνει πίσω. Όχι, κύριε Οικονόμου, θα σε σχέση δηλαδή με τις αρχικές σας τοποθετήσεις προεκλογικές. Όχι μόνο δεν κάνουμε είναι πίσω. Είναι μέρα νύχτα. Αυτό παρουσιαστεί χθες. Ένα λεπτό. Μέρα νύχτα. Ένα λεπτό. Μνημόνιο. Το αν κάναμε ή όχι φαίνεται. Για καλό το λέω, Σόιμπλε. Δεν το λέω για κακό. Ούτε καλό το κακό. Δεν σας μέμφωμαι γι' αυτό. Είστε ούτε κακό. Ένα λεπτό, κύριε Οικονόμου. Να διαπιστώσουμε τι έχει γίνει και μετά βλέπουμε αν είναι καλό ή κακό. Ο κύριο Σόιμπλε κάτι λέει. Τον ακούσατε χθες. Τον άκουσα. Δεν είναι ο άνθρωπος που δεν καταλαβαίνει. Ξέρει ότι η στάση ελληνικής κυβέρνησης, που είναι μια στάση μιας καλοπροαίρετης διαπραγμάτευσης για να υπάρξει λύση για το θέμα, είναι μια στάση όμως που στον πυρήνα της δεν αφήνει τη λαϊκή εντολή πίσω. Το καταλαβαίνει αυτός ο Σόιμπλε. Γι' αυτό και αντιδρά, λέτε. Και γι' αυτό αντιδρά, βεβαίως. Δεν είναι παράλογος, το ξέρει. Δεύτερο θέμα τώρα. Επαναλαμβάνω. Λιτότητα και χρέος. Είναι οι δύο εντολές που έχουμε λάβει από τον ελληνικό λαό. Όχι, όχι. Άλλο το θέμα της διαγραφής, άλλο το θέμα του χρέους. Στο κείμενο που θα βγει και επιδιώκουμε να βγει μεθαύριο, θα υπάρξει συμπερίληψη της ανάγκης να αρχίσει συζήτηση για τη ρύθμιση του χρέους τώρα. Αυτή είναι η συζήτηση. Αυτή είναι από το 12, σας. Δεν έχει αρχίσει. Θα γίνει. Μια στιγμή. Θα. Τώρα λέμε τώρα. Τώρα λέμε. Λέτε κάτι που δεν μπορείτε να επιβάλλετε. Και η προηγούμενη κυβέρνηση το ίδιο έλεγε. Όχι, όχι. Ζητάμε και πηγαίναμε με τα πλεονάσματα κάθε φορά. Μετά είχαμε τις γερμανικές εκλογές. Μετά είχαμε κάτι ένα άλλο. Κύριε και πήγαινε πίσω με μεγάλη ευκολία. Αφήστε με. Όχι. Εμείς λέμε τώρα πρέπει να αρχίσει αυτή η συζήτηση. Και να συμπεριληφθεί. Και η διάσκεψη λέγατε, αλλά την πήρατε πίσω. Πάει ένα λεπτό. Κύριε Οικονόμου, μην μιλάμε τώρα με τόση ευκολία. Δεν πήραμε τίποτα πίσω. Κάνουμε τακτική που έχει να κάνει με το διεθνή σχετισμό και τον εσωτερικό σχετισμό. Να σαφέ έτσι. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, δύο εντολές έχουμε. Λιτότητα και χρέος. Και τα δύο ζητήματα θα είναι αντικείμενο μέσα στη διαπραγμάτευση που θα κάνουμε αυτό το διάστημα. Είχατε και άλλη εντολή σε σχέση με το μνημόνιο. Το οποίο... το μνημόνιο έχει τελειώσει. Το οποίο ζητάτε. Το μνημόνιο. Κύριε φίλοι, δεν έχετε διαβάσει την επιστολή. Βεβαίως. Παράταση του προγράμματος ζητάμε. Όχι, δεν ζητάμε αυτό. Πέμπτη αξιολόγηση γίνεται. Δεν γίνεται. Αφού υπεραγίνει. Αφού τελείωσε. Προτείνεται να κάνει αξιολόγηση. Μέσα. Του προγράμματος και εποπτεία του προγράμματος. Ένα λεπτό. Από την Τρόικα. Ένα λεπτό. Με συγχωρείτε τώρα. Επαναλαμβάνω. Δεν θέλω να πω ότι δεν έχει
τίποτα αλλάξει μέσα στο σχετισμό. Είναι σαφές αυτό. Ναι. Αλλά είναι μια συζήτηση η οποία έχει να κάνει με ορισμένες βασικές αρχές. Ναι. Πρώτον, μνημόνιο δεν συνεχίζεται. Α. Όποια μέτρα, φίλε, όποια μέτρα το τετράμινο. Έχετε βγει κυβέρνηση. Ναι, ναι. Μην μιλάμε προεκλογικά. Όχι, δεν μιλάμε προεκλογικά. Μιλάμε μετεκλογικά. Όχι, είμαστε μετά τις εκλογές. Όχι, όχι, κύριε Οικονόμου. Είσαστε κυβέρνηση. Κύριε Οικονόμου, δέχομαι τις παρενέσεις σας και τις υποτροπές σας, αλλά αφορούν άλλους πολιτικούς και άλλα πολιτικά κόμματα. Το δικό μας πολιτικό κόμμα, η δική μας κυβέρνηση, επαναλαμβάνω, έχει μερικές σταθερές. Δεν λέω ότι είναι αναλύωτα τα μέτρα προ Θεού. Γίνονται διαπραγμάτευση. Αυτή είναι η διαπραγμάτευση. Αλλά οι σταθερές είναι σαφείς. Λιτότητα δηλαδή, όχι μνημόνιο. Όπως το γνωρίζαμε τουλάχιστον το μνημόνιο, είμαι σαφής. Mm. Δεύτερον, αρχίζει το θέμα του χρέους. Αυτές είναι σταθερές. Mm. Πώς και τι είναι διαπραγματεύσεις. Άρα ένα άλλο μνημόνιο, αυτό μας λέτε. Εσείς το μιλάτε, θα το συζητήσουμε. Θέλω τώρα να κάνουμε μια πρώτη τοποθέτηση όλοι επί του θέματος. Είναι σωστή κατεύθυνση.